Η Wind από το 2011 υποστηρίζει το θεσμό το Tendex όλη την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει και από το σημερινό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με θέμα Elephant in the Room. Για πάμε να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί σήμερα σε αυτόν εδώ πέρα τον πανέμορφο χώρο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχουν να μας πούν και οι ομιλητές και το πώς ακριβώς έχουν βοηθήσει και οι εθελοντές σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση που είναι γεμάτη χαρά και γεμάτη νέο κόσμο. Γύρι, θα ήθελα να μου πεις μερικά λόγια για το σημερινό TEDx. Είσαι παρουσιαστής για πρώτη φορά λοιπόν σε ένα τέτοιο event και θέλω να μου πεις γενικότερα και την ιδέα του Elephant in the Room. Να μου πεις κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Με κάλεσαν τα παιδιά της ομάδας και χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνω για ανθρώπους που αγαπώ ιδιαιτέρως. Έχω την τιμή να είμαι παρουσιαστής. Νομίζω ότι όλοι καλούμαστε να δούμε και να αποδεχτούμε αυτόν τον ελέφαντα στο δωμάτιο που πολλές φορές κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Elephant in the Room. Θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα σχετικά με το σημερινό θέμα, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θα δούμε και θα ακούσουμε? Ουσιαστικά είναι ένας αγγλικός ιδιωματισμός που σημαίνει ότι όπως είναι ένας ελέφαντας μέσα σε ένα δωμάτιο, πιάνει πάρα πολύ χώρο και μας επηρεάζει άμεσα, έτσι και τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία μας και μας αφορούν, μας απασχολούν, τα αγνοούμε και μας επηρεάζουν στην καθημερινή μας ζωή. Πρώτη μου φορά ως εθελοντής σε ένα TEDx και νιώθω πραγματικά πολύ ευτυχισμένη γιατί παίρνω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όλη η κούραση βγαίνει σε θετική ενέργεια και σε χαρά. Άρα να υποθέσω ότι θα το ξανά έκανε σίγουρα. Είμαι έτοιμη και να κάνω αίτηση και στην οργανωτική. Τόσο πολύ έχω παθιαστεί με όλο αυτό. Έχεις παρακολουθήσει κάποιον από τους ομιλητές μέσα? Έχω δηλώσει να παρακολουθήσω τον Γεωργία την Καλτσή, που μετά από ένα ατύχημα βρίσκεται πλέον σε αμαξίδιο και θέλω να ακούσω πολύ αυτό το inspirational speech που θα κάνει, οπότε το προγραμματίζω για να είμαι μέσα. Είμαι η Καλτσή Γεωργία και σήμερα είμαι ομιλητής στο TEDx Παντίου και ήρθα να μιλήσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ, μιας και τώρα τα έχω ζήσει από πρώτο χέρι. Και όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εκεί έξω και να καταρρύψω κάποιους μύθους που πιστεύουν ότι είναι τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των ΑΜΕΑ και των ανθρώπων που περπατάνε όρθιοι ή δεν έχουν κάποια αναπηρία. Το σημερινό θέμα του TEDx είναι Elephant in the Room. Θέλεις να μας πεις και εσύ έτσι μερικά λόγια σχετικά με αυτόν τον ελέφαντα, αυτόν τον μεγάλο ελέφαντα που πολλοί έχουμε μέσα στο σπίτι μας και τελικά δεν ξέρουμε πώς να τον αντιμετωπίσουμε? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εκεί έξω που ξέρουμε την ύπαρξή τους, τα βλέπουμε και θέλω τυφλούμε όλοι προσπαθώντας να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας, να μην συμβάλλουμε σε μια καλύτερη κοινωνία, σε μια καλύτερη ζωή, μια ευκολότερη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν γενικότερα παραπονιέσαι, τώρα παραπονιέσαι για μικρά πράγματα ή όχι τόσο? Δεν ήμουν ποτέ του παράπονου, να το πω και έτσι, αλλά τώρα το μόνο παράπονο που μπορεί να με πιάσει είναι το ότι θα πάω, ας πούμε, σε ένα μαγαζί και η τουαλέτα δεν θα είναι προσβάσιμη ή αν είναι προσβάσιμη θα είναι αποθήκη. Αυτά. Δηλαδή πολύ μικρά πράγματα στην καθημερινότητα που προσωπικά δεν με επηρεάζουν γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και λειτουργικότητα. Οπότε λοιπόν κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, σωστά? Ναι. Είμαστε λίγο πίσω σε αυτό, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Έχουμε ακόμα μέλλον. Με έχεις κάνει και εμένα να βλέπω λίγο τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια.